στο Σύλλογο Μενίτων όταν μάθαμε ότι θα ξεκινήσει γραμμή από Ραφίνα για Κρήτη, το θεωρήσαμε μία ευκαιρία να επισκεφθούμε την Κρήτη. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε μία τετραήμερη εκδρομή από 10 Μαΐου μέχρι 13 Μαΐου. Εκείνο που ήταν το πιο σημαντικό ήταν ότι δέσαμε σαν παρέα. Παρόλο ότι δεν είμαστε μόνο Μενίτιανοι, είχαμε φίλους μας και από το Μπατζή, Γαύριο, Μεσαριά, Λιβάδια, Χώρα, Αλαδινού, Μητροφό, Στενιές. Κάτι άλλο που συνετέλεσε στο να περάσουμε όμορφα και να γυρίσουμε με ωραίες εντυπώσεις ήταν και η φιλοξενία το καράβι. Γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Golden Star Ferries και βέβαια το προσωπικό, οι οποίοι μας καταπεριποιήθηκαν. Στο πήγαινε είχαμε φουρτάλιες με λουκάνικα, τα οποία είχαμε φέρει εμείς βέβαια τα λουκάνικα. Χειροπολί, χειροπολί. Για να δούμε τον καράβι. Για να την κάνετε στο φούρνο. Αυτά είναι, Βαγγέλη. Και τι γνωριμίες έχουν. Κουτάλια πολυτελείας, ε. Και λουκάικα, θα βάλουμε λουκάικα. Και γλίνα, ναι. Κάτι τι έρθει. Κάτα μας, ρε παιδάκι μου. Βασίλη, βάλε και στο τηγάνι γλίνα, ε. Πρέπει να πει και αυτές τις θέσεις. Και εμένα έβγαλες τώρα. Πάμε. Εδώ γίνεται να πας στο πόδι του τώρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να στα χέρια σας. Να κεράσω. Δεν έχω κάνει δουλειά. Να σε κεράσω. Τα πάτε εσείς πείτε μετά. Καλή όρεξη. Πολύ καλός. Ποιος, η επιστροφή. Έλα μου, να πιούμε κάτι παραπάνω, δεν το καταλάβω. Και πάρε κάτι στους δικούς μου. Βάλτε και τα μέσα, μπράβο. Που είχα ένα ταπεράκι με μπτωρά. Είμαι τόσο ελληνικό. Λεβάκι, στην υγειά σας, να έχουμε καλά τα σπίτια, τα καράβια. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Καλές δουλειές, καλό τάξη, καλά ταξίδια, καλά ταξίδια και εσύ υγεία. Πλούσιο τα ελληνικά, μπράβο. Έμα ξέρω πότε το κάνω. Ευχαριστώ, Βαγγελιά, για στα χέρια σας. Βαγγελιά μου, πάρτε και εσείς από τα δικά μας. Γεια σας. Υγεία, υγεία. Σας ευχαριστούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνατε. Καλά ταξίδια να έχετε, πάντα καλά. Πρώτη μέρα στην Κρήτη. Ξεκινήσαμε για τα Χανιά. Καλώς ήρθαμε στην Κρήτη. Τελικά δεν αλλάζουμε το πρόγραμμα. Γιατί κάτι ακούστηκε για τον Κάρολο ότι είναι σήμερα στην Κνωσό. Οπότε πάμε κανονικά. Πάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να μας πείτε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Θέλετε αύριο να πάμε κάπου όλοι μαζί ή να σας αφήσουμε στο Ηράκλειο και ο καθένας να πάει όπου θέλει. Να πάει ο καθένας όπου θέλει. Καλά, στρατεία, ας πει ο καθένας τη γνώμη του. Δημοκρατικές διαδικασίες, εντάξει. Καλό δρόμο να έχουμε. Να σας καλημερίσω κι εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν γνωρίζω άτομα από άλλους τόπους και ιδίως νησιώτες, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολλά κοινά. Θα κάνουμε λοιπόν αυτές τις δύο μέρες παρέα. Θα γνωριστούμε και θα σας λέω κάποια βασικά πραγματάκια έτσι για την Κρήτη όσοι έρχεται πρώτη φορά. Πολύ όμορφη διαδρομή. Πήγαμε στους τάφους του Βενιζέλου σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Περάσαμε, βγάλαμε σχετικές φωτογραφίες και θαυμάσαμε τη θέα που έχει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και κατηφορήσαμε προς τα Χανιά, στην παραλία. Γενικά στην Κρήτη όπου φάγαμε ήταν πάρα πολύ καλό το φαγητό. Και αρχίσαμε να επιστρέφουμε. Να πάρω και ένα πούλμα και θα έρθω εδώ, φίλε. Εσύ θα είσαι ξεναγός, εγώ θα είμαι οδηγός. Όποτε θέλετε. Εντάξει, να μου δώσει την κάρτα σου, φίλε. Θα έρθω να δουλέψω. Η Ελλάδα είναι δικιά σας. Πιπασόκ, φίλε. Το λέω για να τριχιάζω, θα κόψεις τις φλέβες μου, λέει. Μισιά σου σουγιά γυναίκα. Τώρα το ίδιο γίνεται όπου πάει ο Κυριάκος. Ποιος Κυριάκος, υπάρχει Κυριάκος. Πού είναι αυτό. Ο Κυριάκος.
καλά. Μισή νιάτ. Μέχρι που να πάμε στην Άδωνα σε έχω γυρίσει Ολυμπιακό. Τώρα θα πάμε στα μπουζούκια το βράδυ, δεν κάνουμε. Εμένα. Να τα ρίπια. Τα κριτικά. Να τα κριτικά, εσείς που χορεύεις πολύ ωραία κριτικά με τα νησιά σου. Φίλες μου, δεν ξέρεις. Το πέταξα το κινητό και βρήκα τη δουλειά. Και τώρα μέσα στο Facebook βρίσκω την προμενά. Ωραίος. Περνώντας από το Ρέθυμνο, εκεί απολαύσαμε το απογευματινό μας καφέ, ξανά γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Τις δύο που φύγανε. Πέτρεψε. Δεύτερη μέρα της εκδρομής μας, η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στην Κνωσό. Η γυναίκα μου είναι εδώ. Ο αδελφός μου, τη μαμά του, την πήρε τηλέφωνο. Είναι πρωί ακόμα. Εσύ την πήρε! Καλημέρα. Α, περιμένατε! Βάστα! Τα κλειδιά, το καπέλο. Οι περισσότεροι από εμάς θέλησαν να επισκεφθούν τα αρχαία ανάκτορα. Η ξεναγός, αυτά που μας είπε, ήταν όλα πάρα πολύ σοβαρά και σπουδαία. Μας ενθουσίασε. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το ενηδρίο, το μεγαλύτερο ενηδρίο των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Και ο Βαγγέλης Κουρδής στη μηχανή του να είναι φρέσκια μέσα. Καλαμάρια δεν είδαμε, στα πόδια είδαμε ένα μόνο. Γενικώς ήταν ωραία. Πειράχας δεν είχε. Πειράχας δεν είχε καθόλου. Όλα καλά. Δεν είδαμε αυτά που είπαμε στην Άνδρο. Μούνευρα και ψωλίγκους. Α, ναι, δεν τα είδαμε. Λείπουνε, πρέπει να τα φέρουμε στην επόμενη επίσκεψη. Θα τα φέρουμε εδώ να τα αφιερώσουμε από τους αντριώτες. Είδαμε μεγάλα ψάρια, ωραία, όμορφα ψάρια. Έλεγε. Πάλι τρως εσύ. Καλώς να χεστεί σήμερα. Φτάσαμε και στην Ελούντα από που είδαμε τις πινελόγκες. Ωρα, τι ωραία. Κοιτάξτε από κάτω. Έχει και νοτσουλίδρα και πού. Κάτσε να πάρουμε ένα να το κόψουμε όλοι μαζί πάλι. Είναι κομμένα, παιδάκι μου. Έλα, μαμά, πάρε. Πόση ώρα να κάτσουμε στην πλάτα. Εγώ λέω να μην περάσουμε για να περάσουμε. Αριστερά ναι. Βλέπετε τον κόσμο που είναι ακριβώς απέναντί μας. Είναι από εκεί, σταματάνε τα καϊκάκια. Αφού φύγαμε και από εκεί, πήγαμε στον Άγιο Νικόλο. Η Κρήτη γενικά έχει πολύ ωραίες πόλεις. Ο Άγιος Νικόλος είναι μία από αυτές, μικρότερη από τις άλλες, πρωτεύουσα του Λασιθίου. Και πού να δεις το κότσο. Στα Γιάννενα δεν το είχαμε δει. Δεν αυτό όχι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ο Κέλλιαν οροξιές έχω. Για αύριο, επειδή έχει καιρικές συνθήκες, δεν είναι καλές. Όσοι ζαλίζονται να βρουν ένα φαρμακείο, έχει υπόθετο και χαπάκι. Αυτά πρέπει όμως από απόψε για να δουλέψουν μέχρι αύριο το πρωί. Περάσαμε 4 μέρες ευχάριστα, ωραία. Πήγαμε, διασκεδάσαμε και στο βράδυ σε ένα κέντρο της Κρήτης. Thank you.
του 85, γαμήλιο ταξίδι είχαμε. Δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον ανταποκρίθηκε στα ίδια όπως τότε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τώρα δεν θυμάσαι τίποτα. Τα 3 χρόνια τι άσχαμε, έχω πάθει τι διάλογο. Χαιρετίστε την Κρήτη. Ναι, σε χαιρέτησα εγώ. Πάτε γεια, καλημέρα. Καπετάνια, καλημέρα. Δεν σε είδα, σε έκρυβε. Τι έγινε. Πήγαμε και δώσαμε το κιμά στο μάγειρα πάνω, στη κουζίνα, 4 κιλά κιμά, θα του πάμε και 5 κιλά μακαρόνια και θα μας τα μαγειρέψει και το μεσημέρι στις 2 η ώρα μετά την μπάρο θα κάτσουμε να φάμε το μεσημεριανό μας. Κοίτα εδώ και το κάμερα μάλλον τραβάει. Μια μακαρονάδα τέλεια. Ένα πιάτο να. Άλλο πράγμα Βαγγέλη, άλλο πράγμα. Βαγγέλη εδώ στη γωνία καμάλι. Φτιάξε μου ένα σε παρακαλώ και πάμε. Περίμενε εσύ, μη φεύγεις. Περίμενε, μη φεύγεις. Έλα μαμά μου, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Α, τι ωραία. Μαγουλά, μην βγαίνεις από εδώ, σε παρακαλώ τώρα. Ορίστε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μία από τις ωραιότερες εκδρομές που έχω κάνει. Τελικά αποζημιωθήκαμε από την απόφασή μας αυτή. Περάσαμε τέλεια. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε το πρακτορείο της Κατερίνας Κασιδόνη Πλοές, τον οδηγό μας το Στέλιο. Ευχόμαστε να διατηρηθεί η γραμμή, γιατί είναι πολύ ωραίο να έχεις τη δυνατότητα να γνωρίζεις τα νησιά που είναι δίπλα σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κυκλάδες. Να είμαστε λοιπόν καλά όλοι, να ξανακάνουμε έτσι όμορφες εκδρομές.